Λοιπόν, εδώ είμαστε με ένα πολιτικό τραπέζι με τέσσερα κόμματα. Είπαμε πριν προαναγγείλαμε και τον κύριο Κίρτσο από το λαό, εκπρόσωπο τύπου, και τον κύριο Νεφελούδη από τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλή εδώ είναι. Σήμερα. Καλημέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε. Θα τα χαρθούμε σε εσάς σε λίγο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Θα έλεγα να λύσουμε ένα θέμα, Σίλβια, με τον κύριο Παπαδάτο, για το τι συνέβη στην Κεφαλονιά. Όπου παρετήθηκαν τρεις οι φερόμενοι μέχρι χθες υποψήφοι και επικρατήσατε εσείς, κύριε Παπαδάτε. Πώς τα καταφέρατε, φάγατε τρεις. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο να φάω τρεις. Γιατί γίνατε θέμα πανελληνίως. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, δεν πιστεύω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Υπήρχε κάποια μέσα δημοσκόπηση από ό,τι μάθαμε εμείς τουλάχιστον, σας έφερανε μπροστά, ότι πέρατε εσείς την έδρα, έχαναν εκείνοι, ανησυχούσαν. Τι συνέβη? Όχι, αυτό που πιστεύω ήταν ότι είμαστε 5 ή 7 υποψήφια στην Κεφαλονιά. Και ναι, πιστεύω ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να επιλέξει 3 από τους 7. Και ναι, επέλεξε τελικά εμένα, συν δύο άλλους. Mm-hmm. Υπήρχε μια μικρή αντίδραση. Καλό, ένας ήταν και υπουργός, ο κύριος Αλιβιζάτος, ειδικά ήταν πολύ γνωστός και τα λοιπά. Πώς έγινε? Όχι, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν γνωρίζω εγώ την διαδικασία την οποία ακολουθεί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για να επιλέγει. Απλώς είχα ένα πράσινο φως από τη Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσω πριν ένα χρόνο την προεκλογική εκστρατεία, χωρίς να έχω κάποια τελική έγκριση, η οποία ήρθε τις τελευταίες ημέρες. Αλλά δεν υπήρξε, έγινε κάποια όντως αντίδραση, ή μάλλον θα έλεγα πήρε κάποιες διαστάσεις στα μέσα, αλλά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τρεις υποψήφοι όμως παραιτήθηκαν πολύ λίγο πριν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τους λόγους που σου οδήγησαν να παραιτηθούν. Ή μάλλον γνώριζαν ότι θα επιλέξει άλλο η Νέα Δημοκρατία και παραιτήθηκαν. Δεν το παρακολούθησα. Το μόνο πάσοντας, το δεδομένο είναι αυτό τώρα. Δεν είστε εσείς υποψήφιος, ναι, είστε νέα υποψηφιότητα, κύριε Παπαδάτο. Προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα, οικονομολόγος. Ναι, ναι. Ήσασταν επικοινωνιολόγος. Ναι. Έχω διαφημιστικές εταιρείες για πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, 28 χρόνια. Το λέω για να σας μάθει λίγο ο κόσμος να ξέρει ποιος είστε. Ναι, είμαι από τους βασικούς διαφημιστές της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που ήταν ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Η εταιρεία μου έχει κάνει πάρα πολλές πολιτικές καμπάνιες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και για πρώτη φορά εγώ ως επικοινωνιολόγος προσπάθησα να δω κατά πόσο μπορώ να επικοινωνήσω το δικό μου εαυτό, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονία, και να επιλέξω Κεφαλονίτης και θα κύσει ως